Ένα Σόιμπλε που έφερε τα πάνω κάτω. Έχουμε μία δήλωση ότι η ουσιαστική διαπραγμάτευση, λέμε την Κύπρο, ξεκινά το 2013. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, είτε ο Σόιμπλε ε, δεν είναι καλά πληροφορημένος, είτε ο Σόιμπλε υπονοεί αυτό το οποίο φοβόμαστε ε, όλοι, ότι δηλαδή το χρέος, το δημόσιο χρέο, δεν θα είναι βιώσιμο. Η κυρία Λαγκάρτ, όταν είχε γίνει το Eurogroup στην Κύπρο είχε επισημάνει ότι εάν ξεπεράσει το 64,5% επί του ΑΕΠ, δηλαδή εντεκάμιση δις, το ποσό που χρειάζεται η Κύπρος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και για τις ανάγκες του δημοσίου καθώς και για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων α, ομο, κρατικών, ο, κρατικών ομολόγων, το χρέος δεν θα είναι βιώσιμο. Μάλιστα. Σήμερα, Ακούμε να λέγεται και από την Τρόικα και από του διεθνεί οίκου αξιολόγηση ότι το ποσό που θα χρειαστούν οι τράπεζε κυμαίνεται από 9 μέχρι ακόμη και 12, 12 δι, συν 5 με 6 δι για το δημόσιο και για τα κρατικά ομόλογα σημαίνει ότι φτάνουμε ένα 15, έναν αριθμό στο 15 δι που είναι πέραν του 75%. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, το δημόσιο χρέο είναι 83%, όπω έχει πει και ο διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα, υπολογίζεται να φτάσει το 87% μέχρι το τέλο του έτου. Συν το ποσό που θα πάρουμε από το δάνειο, σημαίνει ότι ενδεχομένω να ξεπεράσει ακόμα για το 160% επί του ΑΕΠ. Σημαίνει ότι το δημόσιο χρέο δεν θα είναι βιώσιμο, ακόμη και αν κλείσει συμφωνία Μέχρι το τέλο του έτου, δηλαδή είτε τον Νοέμβριο είτε τον Δεκέμβριο, για το μνημόνιο, υπάρχει ο κίνδυνο μέσα στο 2013 να έχουμε νέε εξελίξει, δηλαδή ακόμη και κούρεμα των κρατικών ομολόγων. Συνεπώ, ενδεχομένω ο Σόιμπλερ, εάν δεν είναι κακά πληροφορημένο, να διαβλέπει ότι μελλοντικά θα χρειαστεί η Κύπρο νέα χρήματα για να σταθεροποιηθεί η οικονομία τη. Αλλά τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε τώρα. Στενεύουν ε, τα περιθώρια, σ... τα χρήματα από τα ταμεία αδειάζουν. Τι κάνουμε. Υπάρχουν δύο χρονικά περιθώρια. Το πρώτο χρονικό περιθώριο είναι η 12η Νοεμβρίου. Νοεμβρίου, όταν θα είναι η σύνοδο του Eurogroup, η προγραμματισμένη. Συνεπώ, θα πρέπει να κλείσει το θέμα του μνημονίου, η όρη δηλαδή του μνημονίου, πριν από τι 12 Νοεμβρίου. Δηλαδή, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχουν καν έρθει οι Τροικανοί πώ θα κλείσει. Ε, Ακριβώ, υπάρχει πρόβλημα. Οπότε, το επόμενο χρονοδιάγραμμα είναι το Δεκέμβριο, δηλαδή στη σύνοδο, στη σύνοδο, του Δεκεμβρίου. Το πρόβλημα όμως είναι το εξή όπω λέγεται, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν χρήματα για το Δεκέμβριο. Συνεπώς είμαστε ενώπιον προβλήματος, κινδύνου, στάσης πληρωμών, εκτός και αν το κράτος εξεύρει από αλλού χρήματα, η κάτω ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω των treasury bonds ή άλλων α, οφειλών του κράτους προς τράπεζες. Για να πάμε δηλαδή μέχρι το 2013. Για να πάμε δηλαδή μέχρι το 2013, ναι. Ναι, δεν υπάρχει τρόπο ερμηνεία αυτή τη δήλωση για μία άσκηση πιέσεων προ την Κυπριακή Δημοκρατία να δεχτούμε αυτά που μα προτείνουν, να μπούμε στην υπογραφή του μνημονίου, γιατί διαφορετικά νομίζω... θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Υπάρχει τέτοιου είδου ερμηνεία σε αυτή τη δήλωση. Νομίζω ότι το πρόβλημα πολύ περισσότερο το, έχει, το έχουμε εμεί ω Κύπρο από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εξή απλό λόγο. Διότι το ποσό το οποίο ζητούμε για τη δανειοδότηση είναι πολύ μικρό. Για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα, συγκριτικά με τα χρήματα που θέλει η Ελλάδα, που πήρε ήδη η Ελλάδα, ή αυτά που ζητάει η Ισπανία, ενδεχομένω μετά η Ιταλία. Και πολύ ε, μεγάλο για την περίπτωση τη Κύπρου, όπω είπαμε, μπορεί να φτάσει τα 15 δι. Συνεπώ το πρόβλημα δεν το έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η περίπτωση τη Ισπανία, για παράδειγμα, που αν καταρρεύσει η Ισπανία, δημιουργείται ένα αρνητικό ντόμινο που απειλεί την Ευρωζώνη. Εμεί το χρέο μα δεν απειλεί καθόλου την Ευρωζώνη. Άρα η πίεση εκ των πραγμάτων βρίσκεται πάνω μας και δεν υπάρχει κανένας λόγος από τους τροϊκανούς να μας, πι... να μας πιέσουν να υπογράψουμε άρων-άρων το μνημόνιο διότι θα απειληθεί η συνοχή της Ευρωζώνης. Μάλιστα. Αν πούμε στην εποπτεία που ετοιμάζει η Σύνοδος Κορυφής, οι τράπεζες περάσουν mm. σε αυτό το ει... εποπτεία, ναι, ναι. πόσο ναι, θα ναι. αλλάξουν τα δεδομένα. Εάν τελικά έχει αναδρομική ισχύ. Μάλιστα, είναι αυτό το ζητούμενο ε, για, για μας, Δηλαδή, ναι. εάν μπορεί να απευθύνονται οι τράπεζε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα και όχι μέσω του κράτου, τότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει δυνατότητα να αφαιρεθεί από το δημόσιο χρέο. Πολύ κέρια η ερώτηση. Να αφαιρεθεί από το δημόσιο χρέο το ποσό που θα εισπράξουμε από την ανακεφαλαιοποίηση, που σημαίνει ότι ε, θα, θα αφαιρεθεί από το δημόσιο χρέο ένα 70% για παράδειγμα, ένα 75%, οπότε το χρέο μα θα είναι βιώσιμο. Και πλέον τα δημοσιονομικά μπορούν πολύ πιο εύκολα να ρυθμιστούν. Βεβαίω. Θα απολύτως. είναι εντελώ διαφορετικό. εντελώ διαφορετικό. Πότε θα, θα ξέρουμε αν όντω μπούμε υπό αυτή την εποπτεία. Ε, ίσως εδώ να έχει δίκιο ο κύριο Σόιμπλερ. Ε, ότι... Ε, μετά το 2013, διότι υπολογίζεται ότι οι διαδικασίε οι οποίε τρέχουν ήδη θα παρουσιαστούν τον Δεκέμβριο. Αρχέ Εννοούμε για την απευθεία ναι, ναι. χρηματοδότηση των τραπεζών. Δεκέμβριο, αρχέ του 2013. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, εάν όλα πάνε κατευχήν και αν οι Γερμανοί δεχτούν την αναδρομικότητα μαζί με του Φιλανδού και του Ολλανδού, τότε ενδεχομένω περί τον Μάρτιο. Θα ήθελα να εξηγήσουμε στον κόσμο. Ποιε άλλε επιλογέ έχει ενώπιον τη Κυπριακή Δημοκρατία. Οι Ρώσοι είναι στο παιχνίδι. Ναι, αλλά προσέξτε, μπορεί ακόμη και αν είναι οι Ρώσοι στο παιχνίδι, είναι ασπιρίνη σε ένα καρκινοπαθή. Για τον εξή απλούστατο λόγο, ότι αυτό το χρέο που ήδη έχουμε πάρει από του Ρώσου στα 2,5 δι με επιτόκιο 4,5 δισεκατό ή οποιοδήποτε νέο χρέο για την αποπληρωμή του μελλοντικά, εφόσον τα επόμενα τρία χρόνια με βάση όλε τι ενδείξει θα είμαστε σε ύφεση τη τάξη του 0,8% μέχρι 3,8%. Σημαίνει ότι σε κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να ξανααποταθούμε προ τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Και τότε προφανώ οι Ευρωπαίοι ε, θα πούν το εξή πολύ απλό. Γιατί τότε δεν δανειστήκατε από εμά με αυτού του όρου και τώρα εμεί θα δώσουμε χρήματα προ τη Ρωσία. Συνεπώς, μελλοντικά οι όροι για την αποπληρωμή των ρωσικών δανείων θα είναι πολύ πιο σκληρή και θα είναι δικαιολογημένη κατά τη δική μου την άποψη οι Ευρωπαίοι από ό,τι στην παρούσα φάση. Διότι εκτιμώ ότι στην παρούσα φάση τα δάνεια από, την, από τη Ρωσία τα αναζητά η κυβέρνηση όχι για να πετύχει καλύτερου όρου ε, μνημονιακού. Αλλά... αλλά... για να αποφύγει την υπογραφή του μνημονίου η φυστάμενη κυβέρνηση για τη φορτώση στην επόμενη. Μάλιστα. Και όλα αυτά φαντάζομαι θα είναι και θέμα του διαλόγου με του ε, πολιτικούς πολιτικού και τον πολίτη. Ε, Βεβαίω. Ε, απόψε στι ε, 7.30 στη δημοσιογραφική αιστεία του Πανεπιστήμιο East London. Διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων με του υποψηφίου προέδρου που έχει στόχο ακριβώ ένα διάλογο, απευθεία διάλογο, φάτσα-φάτσα όπω λέμε, ενώπιον ενώ των μεταξύ των υποψήφιων πρόεδρων και των πολιτών και δι' των φοιτητών και των πανεπιστημιακών. Απόψε στις 7.30 στην δημοσιογραφική αιστεία θα είναι ο Νίκος ο Αναστασιάδης. Ε, στις 23 του μήνα θα είναι ο Γιώργος Ολιλίκας και μετά θα, στις 7 του Δεκέμβρη θα είναι ο κύριος Μαλάς. Ο στόχος είναι ακριβώς η κάλυψη αυτού που λέμε δημοκρατικό έλλειμμα. Υπάρχει μια διάσταση μεταξύ πολιτών και πολιτικών και είναι διάχυτη πλέον στην κοινωνία. Αποτυπώνεται στην αποχή Μάλιστα. που φτάνει το 30%. Αυτό ο διάλογο απόψεων. Θα μπορεί απευθεία οι πολίτε να εκθέσουν τα προβλήματά του προ του υποψήφιου προέδρου και έτσι οι υποψήφιοι προέδροι να έρθουν σε επαφή με του πολίτε και να συγκρατούν ποιε είναι οι πραγματικέ έγνε τα πραγματικά προβλήματά του, διότι έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Σε ευχαριστώ, Γιάννη Χαραλαμπίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε στο Δημήτρη Τον Μανουσάκη. Θα μα ενημερώσει για την συνάντηση.